Γκλέζη, πρόεδρε της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής. Αξιότιμη κύριε Καρύμαλη, πρόεδρε του ΕΟΤ. Αξιότιμη κύριε Κατσικάδη, πρόεδρε της Ένωσης Μαρινών Ελλάδος. Κύριε Σπανουδάκη, αντιπρόεδρε της Ομοσπονδίας Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Πελοποννήσου και Κηθήρων. Αξιότιμη κύριε Σαμπράκο, πρόεδρε τουρισμού του Εμπορικού Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Αξιότιμη κύριε Δήμαρχε Βόρειας Κοινωνίας, κύριε Μαντά. Αξιότιμη Δήμαρχε κύριε Μάρκου, Δήμαρχος Πάτων Ατέμιδος. Αξιότιμη κύριε Παπα-Νικολάου, Δήμαρχος Κλειφάδας. Αξιότιμη κύριε Σκαρπέλο, ανθυπασπιστή του λιμενικού σώματος, διοικητή του ΓΑΜΑ λιμενικού τμήματος παράλληλου Άστρους. Αξιότιμη κύριε Παυλή, Δήμαρχε Τρίπολης. Αξιότιμη κύριε Γιώργο, κύριε Μπακούρη, Περιφερειακή Σύμβουλε του Πελοποννήσου, εκπρόσωπε του κυρίου Περιφερειάρχα. Αξιότιμη κύριε Μητροφάνη, πλήρχε Εμπειρικού Ναυτικού και μέλος Εκπαιδευτικής Επιτροπής της ΧΕΛΜΕΦΑ. Αξιότιμη κύριε Μπερέτσο, Διεθνών Σύμβουλος Αναπτυξιακής Εταιρείας του Πάρνανα. Αξιότιμη κύριε Αναστόπουλε, υπεύθυνη τμήματος επόπτευσης φύλαξης του φορέα διαχείρισης Πάρνανα, Μουστού, Μενάλου και Μονιμβασίας. Αξιότιμες κυρίες και κύριοι, αξιότιμοι συνεργάτες, αγαπητοί φίλοι. Εκ μέρους του Προέδρου κυρίου Πέτρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης, θα θέλαμε να σας καλέσουμε, να σας καλωσορίσουμε στην εκδήλωση ανακοίνωσης των βραβεύσεων του προγράμματος Γαλάζια Σημαία για το 2018. Είναι μεγάλη μας χαρά να βρισκόμαστε στην πανέμορφη αυτή τοποθεσία στο παράλιο Άστρος και θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τον Δήμαρχο Βόρειας Κοινουρίας και την ομάδα του, κύριο Παναγιώτη Μαντά, για αυτήν την εξαιρετική πρωτοβουλία. Για την φιλοξενία, αλλά και την άριστη συνεργασία στη διοργάνωση. Κύριε Δήμαρχε, πρωτού προχωρήσουμε με τους επίσημους προσκεκλημένους μας, θα σας παρακαλούσα για ένα σύντομο χαιρετισμό.